Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στο Instagram, στους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας ακολουθούν. Καλησπέρα στο Facebook, το δυναμικό Facebook που δίνει παλμό και όθηση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μόλις τώρα μπαίνετε σιγά σιγά στο όμορφο απόψινό μας ζωντανό, live. Καλησπέρα στην Γκέλη, στην Ρούλα, στη Βάσο, στο Σπύρο, στην Αλεξάνδρα. Καλησπέρα στο Σπύρο τον Τόσκα. Καλησπέρα στην Ευγενία, καλησπέρα στην Ήπειρο, καλησπέρα στην Κρήτη, καλησπέρα στα Χανιά τα Όμορφα. Καλησπέρα στην Ξάνθη. Καλησπέρα στο Βόλο. Καλησπέρα σε όλους εσάς που και απόψε είσαστε κοντά μας, που και απόψε είσαστε δίπλα μας, που και απόψε θα έχουμε μια ξεχωριστή ημερίδα, μια ξεχωριστή συνάντηση, όπως κάθε βράδυ. Καλησπέρα στην Καλαμάτα την όμορφη, καλησπέρα στην Έφη, τη Δούκα. Καλησπέρα στον Γιώργο, στη Ροδούλα. Καλησπέρα σε όλους και όλες εσάς που μόλις τώρα ήρθατε και μόλις τώρα μπήκατε μέσα στο όμορφο διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν, θέλω να ξέρετε ότι σήμερα θα μιλήσουμε για τις απάτες της καραντίνας. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτά τα πόνερα που έφερε η καραντίνα. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτά που η καραντίνα μας έχει αφήσει, αλλά παράλληλα θα μιλήσουμε και για κάποιες απάτες οι οποίες ήρθαν για να μείνουν. Καλησπέρα Νικόλα Παλατέστα, να είσαι καλά. Έτσι λοιπόν, πριν ξεκινήσω θέλω να δώσω και το στίγμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από τον κορονοϊό. Δυστυχώς, μας κυνηγάει. Καλησπέρα στην Ημαθία, στη Μελίκη, Ημαθία, στα Γρεβενά, τα Όμορφα. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Και πάλι κόσμος πολλής έρχεται από Κρήτη και από όλο τον κόσμο δηλαδή. Έτσι λοιπόν, σήμερα δεν είναι κάτι άλλο. Το πρώτο θέμα για μένα είναι, η θεματολογία της ημέρας είναι ο κορονοϊός, οι μεταλλάξεις και αυτό το τείχος προστασίας που προσπαθούμε να χτίσουμε. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έτσι λοιπόν, πολλοί από εμάς, πολλοί δεν έχουμε κάνει το εμβόλιο, προσωπικά εγώ το έχω κάνει, όμως καιρός είναι να εμβολιαστούμε και καιρός είναι να κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο. Όσοι βέβαια το θέλουν, γιατί άμα λες κάνε το εμβόλιο και ο κάποιος είναι αρνητής, μπορεί να φας και μπουνιές κεφάλι. Έτσι λοιπόν, εγώ έχω πει κάτι, ότι ο καθένας είναι άξιος της μοίρας του και της τύχης του. Εγώ δεν μπορώ να πω σε έναν άνθρωπο μεγάλο κάνε το εμβόλιο. Ξέρει αυτός, ακούει τα συν και τα πλην, βγάζει τα επιχειρήματά του και ανάλογα πράττει. Έτσι λοιπόν, εμείς βλέπουμε, όμως είναι ό,τι χειρότερο να ξαναβλέπουμε πάλι εντατικές, να ξαναβλέπουμε πάλι νεκρούς, να ξαναμετράμε θύματα και πάνω απ' όλα να μετράμε, δυστυχώς να μετράμε καθημερινά ανθρώπους που δεν θα ξαναδούμε ποτέ. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, δεν κάνω πλήση εγκεφάλου σε κανένα, ούτε ανήκω σε σύστημα. Εμείς εδώ δεν ανήκουμε σε κανένα σύστημα. Και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω μία και έξω. Κάποια κυρία μου λέει, εσείς λέει για να λέτε να κάνετε το εμβόλιο, ανήκεις λέει στο σύστημα. Εγώ, κυρία μου, δεν ανήκω σε κανένα σύστημα. Εγώ, κυρία μου, ανήκω στο σύστημα του CSI και μόνο, γιατί αν άνοικα στα συστήματα τώρα δεν θα ήμουν απόψε 11 και 28, 11 και 30 που είναι τώρα και 34 να κάνω ζωντανό μαζί σας. Θα ήμουν και θα απολάμβανα τα ωραία μου, όπως ξέρετε πολύ καλά, και θα ήμουν γαλαρούιτα. Όμως, επειδή δεν ανήκω στα συστήματα, γι' αυτό είμαι και εδώ. Είμαι μαζί σας και θα μείνω μαζί σας. Εγώ το CSI δεν το αφήνω. Αυτό το ξέρετε. Το CSI είναι όσο ζω και υπάρχω, βέβαια. Το CSI είναι
η ζωή μας και πάνω απ' όλα το CSI είναι αυτό που δίνει καθημερινά στον κόσμο αυτό που δεν έχει. Έτσι λοιπόν, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, αυτοί που πρέπει να κάνουν το εμβόλιο ξέρουν ποιοι είναι και αυτοί που δεν θέλουν να το κάνουν, είναι μαγιά τους με χαρά τους. Δεν θα τους πάω εγώ να τους πάρω από το χέρι να κάνουν το εμβόλιο. Κάθε ένας είναι άξιος της τύχης του. Εμείς λοιπόν δεν ανήκουμε στα συστήματα, καθένας κάνει ό,τι γουστάρει στη ζωή, δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε εμείς κάτι, κανείς δεν μπορεί να του το επιβάλλει, άρα με απλά λόγια, το τελειώνω εδώ, είμαστε αυτοί που είμαστε, ανήκουμε στο σύστημα του CSI, το ξεκαθαρίζω αυτό, και πάνω απ' όλα, καλησπέρα Μάκη, και πάνω απ' όλα θα ξέρετε κάτι, ότι στη ζωή μας, κρατικά χρήματα και επιχορηγήσεις δεν έχουν έρθει ποτέ. Αυτό το τονίζω για να το ξέρετε. Έτσι προχωράμε κανονικά στην απόψινή μας παρουσίαση, που δεν είναι άλλη από τις απάτες του διαδικτύου, οι οποίες γεννήθηκαν και φούντωσαν μέσα στο κομμάτι της καραντίνας. Κύριε Παπά, τα ξέρουμε αυτά όλα και σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή η πρώτη απάτη που κινδυνεύουν οι εταιρείες σας, η πρώτη απάτη που κινδυνεύετε εσείς οι ίδιοι στα σπίτια σας μέσα, να σας πάρουν δυστυχώς αυτό που σας έχει μείνει, να μπουν στους λογαριασμούς σας, να μπουν στα τραπεζικά σας και να σας κάνουν δυστυχώς τη ζωή πιο δύσκολη, είναι οι απάτες οι οποίες κρύβουν malware, δηλαδή σας στέλνουν ένα email, μπαίνει μέσα ένα κακόβουλο λογισμικό, το οποίο εξ αποστάσεως μπορεί ο άλλος να το ελέγξει και σας κλέβει λογαριασμούς τραπεζικούς, σας κλέβει, μπαίνει ενδιάμεσα, βλέπει τις επικοινωνίες σας και σας παίρνει όλα από τις επικοινωνίες που έχετε. Έτσι λοιπόν διαβάζει τις επικοινωνίες και όταν είναι να γίνει κάποια πληρωμή, λέει, είναι ενδιάμεσος, τα χρήματα αυτά μην τα στείλεις εδώ στην Ελίζαμπεθ, στείλτε στην Καρολάιν. Εσείς δεν έχετε βάλει μηχάνημα, δεν έχετε εξοδευτεί να κάνετε cyber security. Έτσι λοιπόν όλα αυτά πάνε στο γάμο του Καραγκιόζη. Μπαίνουν, μιλάμε, μέσα στα συστήματά σας, στο σπίτι σας, στον υπολογιστή σας και σας παίρνουν τα όμορφά σας χρήματα και τα πάνε αλλού για αλλού. Αυτή είναι μία μορφή απάτης, λέγεται man in the middle, ενδιάμεσα με malware, που μπορεί να σας πάρει τα χρήματα είτε από την εταιρεία είτε από το σπίτι σας. Η άλλη μορφή απάτης, πάλι εσείς που δεν έχετε firewall, που όπως σας έχω πει τα firewall δυστυχώς ή ευτυχώς εμείς, οι εταιρείες τα δίνουν leasing με 1 και 2 ευρώ την ημέρα, ανάλογα με το τι χρήση είναι. Υπάρχουν λοιπόν οι επόμενες απάτες, οι οποίες έχουν να κάνουν με ransom. Δηλαδή, μπαίνει ένας ιός, σας κλειδώνει τον υπολογιστή, πάτε να μπείτε στους υπολογιστές της εταιρείας σας, οι υπολογιστές είναι όλοι κλειδωμένοι. Δεν μπορείτε να τον ανοίξετε, πατάτε, τίποτα, όλα, σας βγάζει ένα λουκέτο. Και στη συνέχεια, τι γίνεται, σας βγάζει το λουκέτο και σας λέει, δώστε μου 1000 δολάρια σε bitcoin για να σας ανοίξω τον υπολογιστή και να σας στείλω το κλειδί. Φανταστείτε να έχετε μια εταιρεία με 10 υπολογιστές, με 10 εργαζόμενους και να μην μπορείτε να δουλέψετε. Και ο άλλος να θέλει 10.000 ευρώ, 20.000 ευρώ σε bitcoin, πάντα όλα αυτά, για να μπορέσετε να κάνετε παιχνίδι. Καλησπέρα στο Κερατσίνη. Αυτές λέγονται οι απάτες ransom, οι απάτες δηλαδή των εκβιασμών, καθημερινό φαινόμενο, στην καραντίνα φούντωσαν, αλλά έχουν μείνει και δυστυχώς συνεχίζουν. Και δεν χτυπάνε μόνο οικιακούς υπολογιστές και εταιρικούς, αλλά χτυπάνε και υπολογιστές οι οποίοι είναι μέσα στην καθημερινότητα και οι οποίοι είναι στις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Εύχομαι η χώρα μας, οι κρίσιμες υποδομές να είναι καλά θωρακισμένες και να μην υποστούμε καμιά περιπέτεια τέτοια. Πάμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν θα ξέρετε ότι υπάρχουν ασφάλισεις, μπορείτε να ασφαλίσετε και τα παιδιά σας τώρα καλοκαίρι που είναι και ξεσαλώνουν στο διαδίκτυο. Μπορείτε να υποπτεύσετε το διαδίκτυο με συσκευές έξυπνες και τις εταιρείες σας και τα σπίτια σας για να μην χάνετε τα χρήματά σας. Υπάρχει λύση, υπάρχει απάντηση, ρωτήστε για να μάθετε και να προμηθευτείτε αυτές τις λύσεις. Πάμε στις επόμενες απάτες. Οι επόμενες απάτες μετά το ransomware και το malware είναι οι απάτες που έχουν γίνει με υπολογιστή εξ αποστάσεως. Δηλαδή, σας παίρνει ένας ένα τηλέφωνο και σας λέει «Γεια σας, είμαι από τη Microsoft. Παρακαλώ πολύ, δώστε μου
δώστε μου τον κωδικό σας από το τι viewer που θα κατεβάσετε. Γιατί θέλουμε να δούμε ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε εξελίξει και θέλουμε να το εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή σας. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί αφελείς, δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί αφελείς, όπου δίνουν σε ένα ξένον άνθρωπο πρόσβαση στον υπολογιστή τους. Φανταστείτε λοιπόν τον υπολογιστή σας να μπει μέσα, να σας πάρουν τηλέφωνο και να δώσετε πρόσβαση σε ένα ξένον άνθρωπο. Το πρώτο που θα κάνει είναι να σας πάρει όλα τα χρήματα. Θα μπει στους λογαριασμούς σας, θα σας πάρει όλα. Θα σας δει όλα τα μυστικά, θα δει όλα τα συμβόλαια, θα δει όλες τις κάρτες σας, θα δει τα πάντα όλα. Γι' αυτό τι λέμε, ποτέ δεν ακούμε κανένα. Ποτέ δεν θα ακούσετε κανένα που θα σας πει δώσε μου το λογαριασμό, δώσε μου τον υπολογιστή σου για να δω και να κατεβάσω ένα λογισμικό. Είναι ό,τι χειρότερο, θα σας πάρουν την πρόσβαση, τα Team Viewer και το AnyDesk υπάρχουν και είναι ελεύθερα και εσείς εφόσον δώσετε πρόσβαση στο ξένο πρόσωπο αυτό, καταλαβαίνετε ότι θα χάσετε τα χρήματά σας στη χειρότερη. Αυτή λοιπόν είναι μία πάτη, η οποία πάτη, όπως σας είπα και πριν, έχει να κάνει με το κομμάτι της ασφάλειας των υπολογιστών και πάνω απ' όλα έχει να κάνει με απώλειες χρημάτων. Στη συνέχεια έχουμε τα μηνύματα που έρχονται. Δυστυχώς απόψε μου στείλατε καμιά 20 μηνύματα το βράδυ ότι σας έστειλε η Τράπεζα Πειραιώς μήνυμα στον υπολογιστή σας για κινήσεις κτλ. Αυτά σας έχω πει είτε Πειραιώς, είτε Εθνική, είτε Eurobank, είτε Alphabank, όλα είναι απατηλά μηνύματα, κατευθείαν delete. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος είναι ένας και μοναδικός. Delete και τελειώνεται. Από πουθενά δεν μπορούμε να φυλαχθούμε. Κυρία Ιωάννα μου, μπορούμε να φυλαχτούμε εάν βάλουμε τα απαραίτητα συστήματα. Για όλα υπάρχει τρόπος. Άμα δεν ξέρεις τον τρόπο, μετά είναι ο κόπος. Ο κόπος ποιος είναι? Να πληρώνεις αδρά τις ζημιές που θα παθαίνεις εάν δεν ξέρεις τη διαχείριση του διαδικτύου. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που το έχουμε όλοι καθημερινά. Εάν δεν ασφαλιστείς, δεν θωρακιστείς και δεν φτιάξεις τα του οίκου σου και των υπολογιστών σου, τις μέρες που έρχονται θα έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν υπάρχει για όλα ασφάλεια, υπάρχει καλησπέρα κλειό και υπάρχει για όλα πρόβλεψη. Δεν μπορώ να διανοηθώ μια οικογένεια που να έχει 2-3 παιδάκια 5-6-7 ετών και να φεύγει το πρωί για δουλειά και να τα έχει όλα σε ένα ελεύθερο διαδίκτυο ανοιχτά και να κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει και ό,τι θέλει. Ένα σας λέω, το μόνο σίγουρο είναι κάποια στιγμή θα γυρίσετε σπίτι σας και τα παιδάκια θα είναι ζευγαρωμένα. Το λιγότερο. Μέσα στο διαδίκτυο μπαίνουν και κάνουν παιχνίδια διάφορα. Όταν αφήνεις το παιδί σου σε ένα ελεύθερο διαδίκτυο μόνο του, είναι σαν να το αφήνεις σε μια κακόφημη πλατεία. Αυτό κρατήστε το. Μόνο του στις 2 το βράδυ. Θα αφήνατε ποτέ το παιδί σας σε μια κακόφημη πλατεία 2 τα ξημερώματα? Πιστεύω όχι. Όχι εσείς ούτε κανείς. Έτσι ακριβώς είναι το διαδίκτυο. Δεν γνωρίζετε όμως και το κάνετε. Τα αφήνετε τα παιδιά σας σε ένα ελεύθερο διαδίκτυο. Εκεί λοιπόν είναι το απόλυτο της καταστροφής. Όλα αυτά λοιπόν που λέμε, καλό είναι να τα κοινοποιούμε. Να κοινοποιήστε τώρα, σταματάω για 10 δευτερόλεπτα, να κοινοποιήσετε τώρα που μιλάμε στους φίλους σας αυτό το βιντεάκι. Είναι αδιανόητο να μιλάμε και να μην κοινοποιείτε αυτά στους φίλους σας. Γιατί στη ζωή δεν είναι μόνο να έχεις γνώση εσύ, στη ζωή είναι καλό να έχεις γνώση και να τη μεταδίδεις και σε άλλους. Είναι λοιπόν ένα πολύ ωραίο δώρο τώρα που μιλάμε να κοινοποιήσετε σε διαφόρους φίλους σας αυτή την όμορφη επικοινωνία που είχαμε απόψε. Έτσι λοιπόν, ευχαριστώ και τη Γιώτα από το Παρίσι, τη φίλη μας η οποία καθημερινά είναι πιστή ακόλουθος και πάνω απ' όλα η Γιώτα είναι δίπλα μας, αν και είναι στο Παρίσι, η καρδιά της χτυπάει Ελλάδα και Αθήνα. Πάμε λοιπόν. Και κλείνοντας, θέλω να σας πω ακόμα ότι μία νέα μορφή απάτης είναι η απάτη των ροζ εγκλημάτων, η οποία δυστυχώς έχει δώσει πολλά σε πολλούς και αυτό που έχει δώσει είναι
δυστυχώς κακή διάθεση. Πολλοί τι κάνουνε, γνωρίζουν διάφορες κυρίες ελευθέρων ηθών στο διαδίκτυο, οι οποίες κυρίες σκοπό τους είναι ένας, να μπορέσουν να τους πάρουν χρήματα. Έτσι λοιπόν, μόλις γνωρίζονται, αγαπιώνται αμέσως και στη συνέχεια αρχίζει να γίνεται το cyber sex. Το cyber sex, όπως όλοι ξέρετε, είναι το εξαποστάσεως επαφή η ανθρώπινη. Όμως, οι κυρίες αυτές γράφουν την πράξη που κάνει ο άντρας και στη συνέχεια, μόλις τελειώσει η πράξη αυτή, σε λίγες ώρες του στέλνουν στο σπίτι το λογαριασμό. Ποιος είναι ο λογαριασμός? Του στέλνουν το βιντεάκι που έχουν τραβήξει όπως τον είχε κάνει η μαμά του και του λένε ότι αν δεν μας δώσεις 10.000 ευρώ σε bitcoins, εμείς αυτό το βίντεο θα το δώσουμε σε όλους τους φίλους σου. Καταλαβαίνετε στη συνέχεια, το έμφραγμα είναι στο παραένα και οι κινήσεις που πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος, το λιγότερο είναι να πάει να κρυφτεί. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει πράγματα τρελά και παλαβά πάνω στην απελπισία τους. Εμείς λέμε ένα, διατηρήστε την ψυχραιμία σας, επικοινωνήστε μαζί μας, να διαχειριστούμε αυτό, το crisis management. Αυτό θέλει διαχείριση κρίσης. Γιατί όντως είναι μια κρίση όταν δουν χιλιάδες φίλοι σας το βίντεο που εσείς είσαστε όπως σας έκανε η μητέρα σας απέναντι σε μια οθόνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια θα είναι η αντίδραση του κάθε ανθρώπου υγιούς πλέον. Γι' αυτό το λόγο, καλησπέρα Γιώργο, εμείς συνιστούμε όχι με αγνώστους στο διαδίκτυο, δεν πάμε ποτέ ραντεβού στα τυφλά με αγνώστους, ούτε κάνουμε cyber sex με αγνώστους. Αν θέλεις να κάνεις cyber sex, να το κάνεις με πολύ χαρά. Εμείς λέμε ναι και στο cyber sex. Είμαστε ανοιχτοί άνθρωποι, όμως κάντο με ανθρώπους που ξέρεις και που δεν θα σε εκβιάσουν ποτέ. Όχι να το κάνεις με αγνώστους και στη συνέχεια ο άγνωστος να σε εκβιάσει και να σου πάρει αν κάτι έχεις και κάτι σου έχει μείνει. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος της απόψινής μας βραδιάς. Φτάσαμε και στο τέλος της όμορφης βραδιάς απόψε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω μια φορά όλους απόψε που είσαστε μαζί μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας στο πρόσωπό μου και για την αγάπη στο CSI. Καθημερινά δέχομαι εκατοντάδες μηνύματα, χιλιάδες είναι καταγεγραμμένα, στα οποία δείχνετε την αγάπη στο CSI και στο πρόσωπό μου. Σας ευχαριστώ πολύ, να είσαστε καλά. Έχουμε κάνει μια υπέροχη ομάδα. Ευχαριστούμε τις εθελόντριες και τους εθελοντές του CSI που τώρα που μιλάω εγώ κοινοποιούν τα μηνύματα, όπως και εσείς κοινοποιήστε τα μηνύματα προς τους φίλους σας για να πιάσει τόπο η απόψινή βραδιά μας. Ξέρετε, δουλεύω τη μέρα γύρω στις 18 ώρες. Έρχομαι από τη δουλειά μου και το πρώτο πράγμα που θα κάνω στις 11 η ώρα, 11 και 4, είναι να μιλήσω, να σας αγκαλιάσω, να μιλήσω μαζί σας και να έλθω σε μια επαφή. Χωρίς αυτό δεν μπορώ να κοιμηθώ. Όμως καλό είναι αυτή η γνώση που μεταλαμβαδεύομαι, καλό είναι να τη βλέπουν όλοι. Γι' αυτό κοινοποιήστε σας παρακαλώ πολύ το βιντεάκι αυτό, να πάει στους φίλους σας, να ταξιδέψει, για να σηκωθούμε το πρωί και να δούμε σε πόσους χιλιάδες ανθρώπους έχει μεταλαμβαδευτεί. Σας ευχαριστώ για όλα, να είσαστε καλά και πάνω απ' όλα να ξέρετε ένα, ότι το CSI μας ενώνει και το CSI είναι δυνατό.